Βεβαίως συζητάμε σήμερα ένα νομοσχέδιο το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα γιατί αφορά τα υπογόνιμα ζευγάρια, τα υπογόνιμα άτομα και τα σημαντικά προβλήματα που απορρέουν από αυτή την κατάσταση. Βεβαίως τόσο η κυβέρνηση και ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός προσωπικά στην ομιλία του προσπάθησε να το εμφανίσει ως μία τομή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Βεβαίως και έχει μία τομή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και η τομή του η βασική δεν είναι άλλη παρά η υποβοήθηση επί της ουσίας των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων με την ανάπτυξη ιδιαίτερα του αναπαραγωγικού τουρισμού. Ενώ αντίθετα βρίσκεται στην απέναντι όχθη, δεν υποβοηθά τις ανάγκες των γυναικών και των νέων ζευγαριών. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς φαίνεται από μια σειρά διατάξεις του ζητήματος. Χαρακτηριστική διάταξη είναι η υπόθεση του ορίου ηλικίας που έγινε πολύ κουβέντα, όπου η κυβέρνηση με ιδιαίτερη ευκολία αυξάνει το όριο ηλικίας παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις που έχει εκφράσει η ιατρική κοινότητα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Μήπως ο λόγος είναι, κύριε Υπουργέ, στα πλαίσια του ανταγωνισμού με γειτονικές χώρες? Για παράδειγμα, η Αλβανία δεν έχει ηλικιακό όριο. Άρα, στην υπόθεση προσέλκυση τουριστών για ιατρική υποβοήθηση στην αναπαραγωγή οδήγησε σε αυτή την κατεύθυνση, στον αυξηθεί το όριο ηλικίας. Γιατί ακριβώς πολύ εύκολα υιοθετήσατε την αύξηση αυτού του ορίου παρά, όπως επαναλαμβάνω και πάλι, τις ιδιαίτερες επιφυλάξεις τις οποίες υπάρχουν και ιατρικού χαρακτήρα κατά κύριο λόγο και όχι μόνο ιατρικού αλλά και κοινωνικού. Και δεν κάνει τομή με βάση τις σύγχρονες ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι το γεγονός ότι ακριβώς παραμένει ένα πολύ ακριβό εμπόρευμα. Δηλαδή αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ ακριβή με αποτέλεσμα πολλά ζευγάρια να μην μπορούν να προσφύγουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Και εμείς το λέμε καθαρά ότι αυτή η παροχή έπρεπε να είναι με ευθύνη του κράτους να γίνεται. Να γίνεται δωρεάν για όλους και να καλύπτει το κόστος της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο κράτος. Τόσο όσον αφορά της ίδιας διαδικασίας αλλά και του προγεννητικού ελέγχου αλλά και του τοκετού συνολικότερα. Δεν πάει όμως προς αυτή την κατεύθυνση. Αντίθετα, αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι προωθεί όλο και περισσότερο την ιδιωτικοποίηση της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Εμείς λέμε ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνεται στα πλαίσια των δημόσιων νοσοκομείων, να γίνεται με προσλήψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με τον αναγκαίο σύγχρονο εξοπλισμό στα δημόσια νοσοκομεία. Και από αυτή την άποψη, σύγχρονα νοσοκομεία, κάλυψη του κόστους από το κράτος, αποτελούν και τις βασικές προϋποθέσεις για να μην γίνεται η διαδικασία αυτή να μην αποτελεί ένα εμπόριο ελπίδας, αλλά και να μην υπάρχει με τον όποιο τρόπο, νόμιμο ή παράνομο, ή όποια αγοροπολισία. Όμως το δικό σας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κοινωνικό αποτύπωμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το κριτήριο της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των κολοσσών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Γι' αυτό και αφήνεται ανέγκυκτο όλο το πλαίσιο ιδιωτικοποίησης και μάλιστα το επεκτείνεται. Όπως ανέγκυκτο αφήνει η κυβέρνηση όλο το αντιδραστικό πλαίσιο των συνθήκων εργασίας των νέων ζευγαριών που αντικειμενικά τους αναγκάζει να αναβάλουν τη δημιουργία της οικογένειας. Η υποκρισία της κυβέρνησης απογειώνεται σε σχέση με τη στήριξη στις νέες οικογένειες που το δήλωσε ο κύριος Πρωθυπουργός και από αυτό το βήμα. Τη στιγμή που τα νέα ζευγάρια βιώνουν την ανασφάλεια καθώς στενάζουν από τη θύελλα της ακρίβειας σε είδη βασικής ανάγκης, στα ενίκια, καθώς στενάζουν από την ενεργειακή φτώχεια, από μισθούς που δεν τους το ανακαλύψουν ούτε
τα μισά του μήνα, αλλά και για μια ζωή λάστιχο. Και ποιος θέλει για όλη αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουν τα νέα ζευγάρια, κύριε Υπουργέ? Ποιος θέλει για την ακρίβεια που μαστίζει το λαϊκό εισόδημα, για τους χαμηλούς μισθούς, για τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο και τα ωράρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων? Δε φταίει η δράση των επιχειρηματικών ομίλων, η λογική της θωράκης ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους, η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζόμενων και βεβαίως οι πολιτικές που έχουν ακολουθεί και από τη σημερινή κυβέρνηση αλλά και από την προηγούμενη να διαμορφώνουν ένα τέτοιο πλαίσιο αναπαραγωγής μιας πολύ φτηνής εργατικής δύναμης, αναλώσιμης, χωρίς συγκροτημένα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Ποιος θέλει για την κατάσταση που υπάρχει σε σχέση με τα ενίκια παρά η περαιτέρω εμπορευματοποίηση της λαϊκής στέγης? Σήμερα μάλιστα υπάρχει πρωτοσέλιδο στο ριζοσπάστη η επέλαση η οποία γίνεται με χιλιάδες πληστηριασμούς σε βάρος της λαϊκής κατοικίας. Ήδη στο πρώτο εξάμηνο πάνω από 17.000 ακίνητα εκπληστηριάστηκαν. Και ο στόχος ο οποίος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να γίνουν συνολικά 40.000 πληστηριασμοί. Μέσα από αυτή τη διαδικασία βεβαίως διαμορφώνονται ευκαιρίες για τους επενδυτές να κερδίζουν από το μαζικό ξεσπίτωμα των λαϊκών οικογενειών. Και αυτή η κατάσταση με τις χιλιάδες πληστηριασμών και πρώτης κατοικίας έγινε με τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων, οι οποίες φρόντισαν να παραμείνουν σε διαρκή ομοιρία τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά και ταυτόχρονα να διαμορφώσουν αυτό το πλαίσιο διευκόλυνσης της δημιουργίας των πληστηριασμών. Και από αυτή την άποψη, τον αντίποδο αυτής της κατάστασης βεβαίως είναι η ανάγκη για πραγματική προστασία των λαϊκών σπιτιών και της λαϊκής στέγης από τους πληστηριασμούς όπως προβάλλει το ΚΚΕ. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι σας έχετε απορρίψει τις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ενάντια στους πληστηριασμούς που μεταξύ των άλλων προβλέπουν την απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτης και δεύτερης κατοικίας που καλύπτει τις ανάγκες στέγας της λαϊκής οικογένειας, το άμεσο κούρεμα των οφειλών για χρέη προς τις τράπεζες και το κράτος με διαγραφή τόκων και χρεολουσιών, ακόμη και κεφαλαίου, την επιδότηση του ενοικίου για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, τους φοιτητές, τις μικρές επιχειρήσεις, τη διεύρυνση των κριτηρίων της ένταξης αλλά και την αύξηση επιδότησης, την κατάργηση του έμφυα για τα λαϊκά και εργατικά νοικοκυριά. Και η εικόνα βεβαίως αυτή αποτυπώνεται με βάση τις σύγχρονες μετρήσεις, όπου αυτές λένε ότι το 23,5% των νέων ανθρώπων από ηλικίας 25 έως 49 ετών ζουν σε συνθήκες στέρησης υλικής ή και κοινωνικής, και το 36,1% των νέων ζευγαριών από 25 έως 34 ετών αδυνατούν να καλύψουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Αυτό αποτυπώνει πολύ καθαρά τη δικιά σας πολιτική. Και σε αυτές τις συνθήκες, οι οποίες αποτυπώνουν τα μεγέθη, προβάλλει η κυβέρνηση ως πρόοδο του κυβερνητικού έργου ότι εξασφαλίσει ακόμη 30.000 νέες θέσεις ευρεφωνηπιακού σταθμούς. Την ίδια στιγμή που το 47,5, περίπου το 1 στα 2 παιδιά ηλικίας από 0 έως 3 χρονών της προσχολικής φροντίδας είναι αποκλεισμένα από τις δομές προσχολικής φροντίδας και αγωγής. Και από αυτή την άποψη βέβαια η απάντηση στη σύγχρονη ανάγκη για αποκλειστική δημόσια και δωρεάν φροντίδα και προσχολική αγωγή για όλα τα βρέφη και τα νήπια, για την ολόπλευρη ψυχοσωματική, διανοητική και κοινωνική τους ένταξη, δεν είναι τα προγράμματα για την περιβόητη ευέλικτη φροντίδα των παιδιών. Αντί λοιπόν να δημιουργήσετε και να εξασφαλίσετε μια γενναία κρατική χρηματοδότηση για τη δημιουργία, στελέχωση σύγχρονων δημόσιων δωρεάν βρεφονηπιακών σταθμών, εσείς τι κάνετε? Και μάλιστα ήταν περήφανο και ο κύριος Πρωθυπουργός το πρωί. Δημιουργείτε και επιδοτείτε προγράμματα τύπου νταντάδες της γειτονιάς, που επί της ουσίας είναι μια μορφή αποσπασματικής
και υποβαθμισμένης υπηρεσίας που στηρίζεται σε ένα άτομο με κάποιες δεξιότητες για τη φύλαξη των παιδιών, υποκαθιστώντας με αυτόν τον τρόπο ανορθολογικά την επιστημονικά οργανωμένη κοινωνική δομή. Αλήθεια, για ποια κοινωνική πολιτική για προστασία της εργαζόμενης μητέρας μιλάτε, όταν στο όνομα της εναρμόνισης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έχετε κάνει λάστιχο τα ωράρια εργασίας, γενικεύετε τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις με στόχο την εντατικοποίηση της εργασίας. Για ποια τάχα εναρμόνιση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής μιλάτε, όταν όλες οι κυβερνήσεις έχετε αφήσει στο απειρόβλητο το νομοθετικό πλαίσιο που αποκλεί χιλιάδες εργαζόμενες από τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας της μητρότητας, που αποκλεί τις εργαζόμενες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με μπλοκάκι από την εξάμηνη άδεια μητρότητας του ΑΕΔ, ακόμη και από την άδεια το κετού λοχίας και μητρότητας. Γιατί η προστασία της μητρότητας λογαριάζεται ως κόστος τόσο για το κράτος όσο και για την εργοδοσία. Αυτά λοιπόν είναι τα εμπόδια της πολιτικής όλων διαχρονικά της κυβερνήσεων που λύνει τα χέρια στην εργοδοσία φτάνοντας στο σημείο να ζητάει από τις εργαζόμενες διαβεβαιώσεις ότι δεν έχουν σκοπό στο άμεσο μέλλον να μείνουν έγκυες προκειμένου να προσληφθούν ή τις απολύει όταν αυτές, μόλις αυτές μείνουν έγκυες. Και από αυτή την άποψη είναι χαρακτηριστικό και όχι τυχαίο ότι όλες διαχρονικά η κυβέρνηση έχει απορρίψει τις προτάσεις που έχει καταθέσει στο ΚΚΕ για δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, συμβουλευτική γονέων, δημόσιους και δωρεάν βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για όλα τα παιδιά. Έχετε απορρίψει τις προτάσεις του ΚΚΕ για επίδομα άδειας της μητρότητας, τόσο για τις αυταπασχολούμενες όσο και για τις αγρότησες. Δύο μήνες πριν τον τοκετό και 6 μήνες μετά τον τοκετό και μάλιστα με αποδοχές στο ύψος του κατώτερου μισθού. Έχετε απορρίψει τις προτάσεις για ολοκληρωμένο δίκτυο δωρεάν δημόσιων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις αναγκαίες διαγνωστικές και προληπτικές εξετάσεις. Και εδώ είναι πρόκληση η αναφορά του Πρωθυπουργού στο περιβόητο πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφίας για γυναίκες άνω των 50 χρόνων. Δεν φτάνει που αποκλείεται τις γυναίκες κάτω από 50 και αυτές που είναι πάνω από 69 και όσες ήδη έχουν κάνει ψηφιακή μαστογραφία κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και όσες έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού την τελευταία πενταετία. Αλλά έρχονται επιπλέον και ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες όπως γυναικολόγοι, μαστολόγοι, στις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας υγείας αλλά και στα νοσοκομεία. Ελλείψεις οι οποίες είναι τεράστιες σε όλη τη χώρα και σε αρκετές περιοχές δεν υπάρχουν ούτε γυναικολόγοι ούτε μαστολόγοι. Τι θα γίνει λοιπόν μετά τη δίθεν δωρεάν μαστογραφία, όταν δεν αναπτύσσονται δομές δημόσιες με μαζικές προσλήψεις υγειονομικών για τη στελέχωσή τους, με τον αναγκαίο εξοπλισμό για να υπάρχει πλήρη και καθολική κάλυψη του πληθυσμού όλες τις ώρες της ημέρας και όλο τον χρόνο, σε υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας αλλά και αποκατάστασης. Τι θα γίνει όταν εξαντληθούν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανταγωνιστικότητας που χρηματοδοτείται αυτό το πρόγραμμα, όπως και το πρόγραμμα που περιλαμβάνει τη συντροπολογία σας, των προληπτικών διαγνωστικών εξετάσεων για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Τίποτα. Απολύτως μετά από αυτό. Και επί της ουσίας, τι κάνετε, δεν κάνετε τίποτε άλλο παρά να διασφαλίζεται επιπλέον εργασία στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Επιπλέον δηλαδή τζίρους, επιπλέον κέρδη. Και αυτή ακριβώς η λογική της εμπορευματοποίησης της υγείας είναι ακριβώς αυτό που χαρακτηρίζει και τη σημερινή κυβέρνηση όπως και τις προηγούμενες. Γι' αυτό ακριβώς και καταγράφονται και οι τραγικές καταστάσεις όσον αφορά τα ζητήματα της πανδημίας που από τη μια μεριά έδειξε τα σοβαρά προβλήματα τα οποία έχει ο δημόσιος τομέας της υγείας σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα όπου αύξησε τους τζίρους και την κερδοφορία τους σε βάρος των λαϊκών αναγκών για προστασία της υγείας τους, εμπορευματοποιώντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Και αντί να πάρετε μέτρα αναβάθμισης
του δημόσιου τομέα με μαζικές προσλήψεις, επιμένεται στο ζήτημα της αναστολής των υγειονομικών, οι οποίοι δεν έχουν προχωρήσει στον εμβολιασμό. Αντί λοιπόν να προσλάβετε νέο μόνιμο προσωπικό, να δημιουργήσετε νέες υποδομές και μέσα, εσείς αυτό το οποίο επιδιώκετε είναι ακριβώς την όλο και μεγαλύτερη σύμφυση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα σε βάρος του δημόσιου για αύξηση της κερδοφορίας του ιδιωτικού τομέα. Απέναντι σε αυτές τις επιλογές, οι οποίες είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών, εμπορευματοποιούν ακόμη περισσότερο τις λαϊκές ανάγκες και διευρύνουν την ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητα για πρόσβαση σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και στο επίπεδο το οποίο βιώνουν τα πλατεία λαϊκά στρώματα, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά ο στόχος της πάλης του λαϊκού κινήματος, που θα συγκρουστεί με αυτές τις επιλογές, με τις επιλογές δηλαδή που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κεφαλαίου με τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ζητήματα της υγείας, που και η σημερινή κυβέρνηση αυτές ακριβώς και μόνο υλοποιεί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.